Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση, στην πρωινή εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα Έλενα. Θα συζητήσουμε σήμερα τα νέα της επικαιρότητας για σήμερα Παρασκευή και για χθες Πέμπτη. Παρασκευή σήμερα, όπως είπαμε, 27 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Ζήνωνας. Χρόνια σου πολλά, Ζήνωνα. Να δούμε λίγο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τον Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Το 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του εψιλον ίσον MC εις τη Δευτέρα σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό «Τα χρονικά της φυσικής». Το 1989 η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά του Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα. Σαν σήμερα, όπως είπαμε και πιο πριν, πέθανε ο Ιωάννης Καποδίστριας, είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Και Νικολέτα, αυτά ήταν όσον αφορά η ταυτότητα για σήμερα. Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Τα πολλά από αυτά είναι και αποκλειστικά θέματα του ζούγκλα.gr. Στο ζούγκλα.gr μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά. Μπορείτε όμως και να επικοινωνείτε μαζί μας, Νικολέτα. Πάμε όμως να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500 και εμείς θα είμαστε εδώ να ακούσουμε το οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Και να ξεκινήσουμε, Έλληνα, με τους τίτλους των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο έφεδρος σκιά πίσω από τον Φωνιά. Ποιους χρυσαυγίτες δείχνουν τα τηλεφωνήματα ρουπακιά τη νύχτα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη. Κοινό μέτωπο κατά της Χρυσής Αυγής. Ένω στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εμπλοκή τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Μαρτυρίες φωτιά στον Άριο Πάγο. Η Τρόικα επιμένει στον ξαφνικό για εσάς Έλβο. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, με τοπική κυβέρνηση, με Χρυσή Αυγή. Μετά τον εκβιασμό της για πρόκληση αναπληρωματικών σε 15 περιφέρειες. Μάχη Ομπάμα υπέρ του νομοσχεδίου για την υγεία. 8 ΑΕΗ βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Στην εφημερίδα Των Συντακτών, η εισαγγελική έρευνα αναδεικνύει τις διασυνδέσεις της ναζιστικής οργάνωσης, τα πλοκάμια της συμμορίας, ο στρατιωτικός κώδικας της Χρυσής Αυγής. Φόλκερ Σλέντορφ, η δολοφονία Φίσα, κάτι πέρα από τραγικό. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Συμφωνία για αλλαγή του νόμου αποκαλύπτει όλη ΡΕΝ. Απολύσεις χωρίς όριο. Ακουμπάει το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής ο αντιεισαγγελέας. Εμπλέκονται και επιχειρηματίες. Ενδείξεις για βουλευτές. Ένω στην εφημερίδα Η Αυγή. Συμφωνία στα κρυφά για ομαδικές απολύσεις. Ανοίγει παράθυρο διαλόγου με τη Δύση. Στην Ευρωζώνη περιορίζεται η ζήτηση. Η Ελλάδα δεν έχει προσφορά. Στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Συνέντευξη με τους νεολαίους μουσικούς Ντάσον και Αφάζα για όσα έζησαν τη νύχτα που οι φασίστες δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Εμποδίστε το χαράτσι των 25 ευρώ για νοσηλεία. Φοιτητές, μαθητές, νέοι εργαζόμενοι και άνεργοι. Να τσακίσουμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην εφημερίδα Η Ημερησία. Δένουν βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Στοιχεία φωτιά στα χέρια της εισαγγελίας του Αρίου Πάγου. Μαρτυρίες κλειδιά και η ΕΕΠ ανοίγουν τον δρόμο για συλλήψεις. Σήμα για αναβάθμιση. Νέο αισιόδοξο μήνυμα μετά τη Μούντις για βελτίωση του κλίματος. Ο οίκος Φίτς ανοίγει παράθυρο για θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Η Τρόικα επιμένει σε λουκέτο για τις αμυντικές βιομηχανίες. Κρίσιμες αποφάσεις σήμερα για Ελβό, ΕΑΣ και Λάρκο. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Αλλαγές δηλητήριο στο νόμο που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σενάρια θανάτου για τα ακίνητα. Άγρια επίθεση κρανοφόρων με βαριοπούλες στο πρώτο θέμα. Ενώ στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική. Ελληνικό όχι σε τρίτο πακέτο και νέα μέτρα. Βήμα πίσω στην κόντρα με το βιοχαλκό.
Στην εφημερίδα Το Έθνος, αστυνομικός εκπαιδευτής της Χρυσής Αυγής. Ντοκουμέντο, μαθήματα πολέμου από υπαρχηφύλακα της ελληνικής αστυνομίας στη Ρόδο. Γρίφος Ιλάρκο, πιέζει Τρόικα για κλείσιμο ΕΑΣ και Ελβό. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, ένας Έλληνας στην αγκαλιά της Λετίσια. Τραγουδίστριες Α και Β Εθνική συναντούν πελάτες στα ξενοδοχεία. Ωραίες της πίστας σε ροζ ραντεβού. Και πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Στην εφημερίδα Γκολ, προοπτική με αγκάθι, μήνυμα με το καλημέρα. Ολυμπιακός Άρης 1-0, κόκκινο προβάδισμα. Ενώ στην εφημερίδα Η Γάτα, υποσχέσεις από 3 καυτά φαβορή. Οι σκέψεις του Μίτσελ για Χολεμάς Μήτρογλου. Στην εφημερίδα Πρωτοαθλητή σε όλα. Πρώτο παράσημο στον Σέποβιτς από τον στρατηγό Ιμπαγάσα. Μικρέ, θα γίνεις μεγάλος. Διαμάντι ο Λαϊτάν. Χάρμα οφθαλμών για 25 λεπτά. Δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στο τουρνουά της πόλης. 83-78 την ΕΦΕΣ. Στην εφημερίδα Live Sport. Ενέσεις ποιότητας, ομορφιάς, ταχύτητας, πάθους και γκολ από Φιγκερόα και Κλωναρίδη. Τα κέρδη έπειτα και από το 2-1 επί του Εργοτέλη. Λούτσο, έχουμε χαρακτήρα και τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Μαχητές. Στην εφημερίδα Sport Day, ο Ολυμπιακός βρήκε μπρος του την ΕΦΕΣ και της χάρισε ένα ακόμα μπασκετικό μάθημα. Απόλαυση. Ενώ στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ, σεβαστείτε τον κανονισμό σας και κάντε το στο ΆΚΑ. Η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Στην εφημερίδα Ο Γαύρος, η προκήρυξη, άλλο χρώμα παίρνει η ομάδα στη μεσαία και την επιθετική γραμμή. Έρχονται οι τρεις, Εντιγκά, για τα Μπαρέ και ο Λαϊτάν δείχνουν έτοιμοι να βοηθήσουν πολύ και άμεσα το θρύλο σε χαφ και επίθεση. 78-83, κάθε μέρα καλύτερος. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, οργίασε ο Κάνιο. 83-78, ο θρύλος στην ΕΦΕΣ, τρομερό 20 λεπτό, σχέδιο Σαΐτες. Και στην εφημερίδα Η Πράσινη, πνοή και ελπίδα. Τον σκότωσαν γιατί τους αγαπούσε. Έγκλημα, από θαύμα γλίτωσε, ολική ρήξη και στους δύο αχίλιους στένοντες. Αυτή ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών, πολιτικών αλλά και αθλητικών εφημερίδων. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που έχει η ζούγκλα αυτή τη στιγμή. Διάλογοι φωτιά, Άκης Μπόκου, συγκλονιστικές συνομιλίες για τις μίζες των εξοπλιστικών. Είναι το ντοκουμέντο του ζούγκλα.gr. Άρση απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ανοίγουν όλα τα τηλέφωνα χρυσαυγητών βουλευτών με αφορμή τη δολοφονία Φίσα. Ενώ το τρίτο θέμα είναι Έλληνας εφοπλιστής κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Χιώτης Λουκάς Χριστάκης συνελήφθη στην Γερμανία για φορολογικές παρεμβάσεις. Μπορείτε να κοιτάτε κάθε τόσο, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για όλα τα θέματα που σας απασχολούν για την ελληνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Zoogla.gr. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Ο πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε λίγο να δούμε ένα θέμα που η δημοσιογραφική ομάδα της ζούγκλας.gr έχει κατά αποκλειστικότητα στη διάθεσή της από εχθές και το επεξεργάζεται για εσάς. Και μόνο είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου για το μαύρο χρήμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το Ζούγκλα, όπως είπαμε, έχει έγγραφα και ντοκουμέντα, καθώς και δύο μακροσκελή συνομιλίες, 2,5 και πλέον ωρών, που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς τόπους, από όπου αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στοιχεία για την υπόθεση με τις χρυσές μύζες. Πάρτε μια μικρή γεύση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν. Ας ακούσουμε το ενδεικτικό απόσπασμα από τις συνομιλίες και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Δεν θα έρθουν τα λεφτά δηλαδή. Ποια! Αυτά περιμένουμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Θα έρθουνε. Δηλαδή με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα, τι μου λες τώρα. Τέλειωσε. Δεν θα ξανάρθουν λεφτά. Σου λέω το εξής. Τι. Ότι πρόσεξε. Σε κατάλαβα, άλλο θέμα αυτό. Αν συμβεί αυτό, κλείσανε τα πάντα. Μάλιστα. Δεν μου μιλάει πλέον άνθρωπο και κυδώνονται, απαρώνονται να γλιτώσουν το τρομάρι τους. Κόσμος ο οποίος ανακατεύθηκε για πάρτι σου και μόνο για πάρτι σου. Τι λες τώρα, Γιάννη. Ό,τι σου λέω. Μιλάμε, εάν αυτό το μιλάμε τώρα ότι αυτό με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει σχέση. Να κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Έχει σχέση με τον άλλο. Αυτούς που είναι στους λογαριασμούς. Σου είπα ότι δεν νομίζω είναι αυτοί. Όχι, αλλά είναι, μιλάνε ευθέως, γίνονται αδοχεία και ξέρουν με τον κύματος. Να πούμε ότι όλο το υπόλοιπο υλικό που πρόκειται να παρακολουθήσετε μετά την κατάλληλη επεξεργασία και βέβαια μετά την δημοσιογραφική έρευνα θα παρουσιαστεί σε εσάς, θα δημοσιευτεί βέβαια από το ζούγκλα.gr αλλά θα παρουσιαστεί μέσα από τις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος με το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα στο οποίο φαίνεται πως η άρση τηλεφωνικού απορρίτου Νικολέτα θα ισχύει και για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι, Έλενα. Έτσι, στην άρση τηλεφώνων που κατέχουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής προχώρησε επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος ερευνά το φάκελο, όπως έχουμε πει, Χρυσή Αυγή, έχει στα χέρια του τα πρώτα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση. Ο εισαγγελέας λειτουργός συνέλεξε τις απαραίτητες πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων, πρώην μελών, όπως έχουμε πει, της οργάνωσης, καθώς και στοιχεία από τις άρσεις τηλεφωνικών απορρίτων και από. Και συνδιαλέξεων που κατέγραψε ο Κοριός Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι συνομιλίες, να πούμε μάλιστα, και τα τηλέφωνα απόρριτα δείχνουν και βουλευτές, αλλά απομένει στον εισαγγελέα ουσιαστικά να διαπιστώσει εάν τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία θεμελιώνουν και για πιο συγκεκριμένα πρόσωπα την αξιόπινη πράξη της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Νικολέτα, φαίνεται όμως ότι εκτός από όλα αυτά που δημιουργούνται τον τελευταίο καιρό και που ακούγονται για συνεργασίες Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις για, φαίνεται μάλλον, όπως έχει διαπιστωθεί, διαπιστώνει μάλλον η έρευνα του εισαγγελέα, ότι υπάρχει συνεργασία και με επιχειρηματίες. Ενδείξεις υπάρχουν και για εμπλοκή, όπως ξέρουμε και έχουμε πει, αστυνομικών σε παράνομες ενέργειες της οργάνωσης για διασυνδέσεις με κυκλώματα της νύχτας, αλλά και για εκβιασμούς εις βάρον καταστηματαρχών και αλλοδαπών καταστηματαρχών. Χαρακτηριστική άλλωστε είναι και η κατάθεση που είχε δώσει ο πρώην πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος κατήγγειλε επιθέσεις που δέχτηκαν μέλη της κοινότητάς του από τη Χρυσή Αυγή. Νικολέτα, στο κάδρο φαίνεται πως μπαίνουν και νέα πρόσωπα συνεχώς, τα οποία φαίνεται να ενέχονται σε εγκληματικές μάλλον ενέργειες της Χρυσής Αυγής. Τα άτομα αυτά τα συγκεκριμένα έχουν αρχίσει και ταυτοποιούνται για αξιόπινες πράξεις. Με τις μαρτυρίες και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και από τις καταγεγραμμένες, όπως είπαμε, συνομιλίες, δείχνει ότι υπάρχουν και βουλευτές που έχουν εμπλακεί, ας πούμε, σε παράνομες ενέργειες. Οι δικαστικές πηγές τονίζουν ότι μπορεί να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο για οποιοδήποτε πρόσωπο, ακόμα όπως λέει χαρακτηριστικά, και αν καλύπτεται από την ομπρέλα προστασίας που του παρέχει η βουλευτική ιδιότητα. Έτσι δεν χρειάζεται προηγούμενη άδεια
όπως είναι φυσιολογικό, της Βουλής για να έρθει το τηλέφωνο σε πρόσωπα που είναι βολευτές. Νικολέτα, όμως, φαίνεται ότι από παντού μπορούν να τα βρουν όλα. Αυτό είναι σημαντικό το κομμάτι το συγκεκριμένο, έχω να σου πω. Να σου πω, Έλενα, πως σημαντικά είναι και τα στοιχεία που παρέχουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, φωτογραφίζοντας με ακρίβεια τον χώρο που βρίσκονται οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή. Από την πορεία της έρευνας ενδέχεται να φωτογραφίζονται απευθείας βουλευτές μέσω συνομιλιών που έκαναν, και έτσι οι ίδιοι, είτε με ανθρώπους είτε με τρίτα πρόσωπα, ας πούμε, που αναφέρονται με λεπτομέρειες στη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Έλενα, οι έλεγχοι συνεχίζονται σε τηλέφωνο. Συνεχίζονται. Πάντως, να σου πω τώρα που αφού έχουμε ασχοληθεί με όλους αυτούς που τελικώς έχουν εμπλακεί ουσιαστικά με τη Χρυσή Αυγή, γιατί είναι και αρκετοί. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν φτάσει στο εισαγγελικό γραφείο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι υπάρχει κάποια συμμετοχή εν ενεργεία στρατιωτικών. Γι' αυτό το λόγο εξηγείται και στο ότι δεν συμμετείχε ο εισαγγελέας στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη. Με αφορμή την ανάρτηση που είχαν η Ένωση Εφέδρων Αξιωματικών και που γινόταν λόγος για ανατροπή του πολιτεύματος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί παρόλα αυτά ότι σύμφωνα με δικαστικές πηγές στο γραφείο της ανακρίτριας υπάρχει σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό αλλά και από το σημείο της στιγμής της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κορδεμένη κατάσταση. Έλενα, ακόμα οι έλεγχοι θα συνεχίσουν όπως είπαμε και πριν. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, να βγει φως στην υπόθεση. Να υπάρξει ένα φως στην υπόθεση, γιατί πολλά ακούγονται. Βέβαια, το zoogla.gr και όλη η δημοσιογραφική ομάδα κάνει συνεχώς έρευνες και ψάχνει τα στοιχεία με, πώς να το πούμε, πολύ σωστά. Παρόλο όμως, Έλενα, που έχουν βγει τόσα στο φως της δημοσιότητας, το κόμμα της Χρυσής Αυγής τα αρνείται όλα. Θεωρεί ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συκοφαντούν το νόμιμο κόμμα, όπως το αποκαλούν, και δεν κάνουν πίσω και δεν θα κάνουν πίσω, όπως είπαν και οι ίδιοι, ούτε ακόμα και αν μπουν φυλακοί. Πάντως, είδα και κάτι άλλο και θέλω να διαβάσω ένα κομματάκι το οποίο λέει ότι με απόλυτη επιτυχία και τεράστια ανταπόκριση εκ μέρους των σκληρά δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στις 9 Δευτέρου του 2013 διανομή ψαριών έξω από τα γραφεία της τοπικής Αθηνών του κόμματός μας. Φαίνεται πως αυτό ήταν μια ανάρτηση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη διατυμπάνιζε η Χρυσή Αυγή μέσω της ιστοσελίδας της, η οποία κάνοντας λόγο για παγιωμένη πλέον κοινωνική προσφορά του κόμματος προς τον ελληνικό λαό. Βέβαια, η Χρυσή Αυγή δεν νομίζω πως, όπως αναφέρει λίγο πιο πάνω, στους σκληρά δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας, φρόντισε και τους κράτησε κρυφό ότι τα ψάρια που διένυμε περιήλθαν στην κατοχή της παράνομα. Και τσάμπα, μετά από συνεννόηση με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλίας, τον κύριο το οποίο το όνομα δεν αναφέρεται. Να πούμε ότι επίσημα έγγραφα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διάθεση του zoogla.gr αποκαλύπτουν ότι ο τότε πρόεδρος του οργανισμού, ο οποίος επέβλεπε τις ιχθυόσκαλες όλης της χώρας, παρότι γνώριζε ότι ο κανονισμός απαγορεύει ρητά να διατίθενται τρόφιμα σε πολιτικούς σχηματισμούς, τον περασμένο Φεβρουάριο προσέγγισε έναν υπάλληλο της ίχθυ αγοράς Πειραιά και του ζήτησε να κάνει τα στραβά μάτια, να πούμε, προκειμένου να διαθέσει ψάρια στη Χρυσή Αυγή. Όπως προκύπτει από ένα έγγραφο πρακτικό του Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πειραιά, ο τότε πρόεδρος του ΟΚΑΑ έδωσε εντολή σε υπάλληλο της Ιχθυόσκαλας να δώσει παράνομα τα αλλιεύματα. Ενώ, όπως είπαμε, απαγορεύεται ρητά. Δηλαδή, πιστεύω ότι, μάλλον δεν πιστεύω, η μόνη ευκαιρία, η μόνη δυνατότητα που δίνεται σε τέτοιου είδους οργανισμούς να παρέχουν τρόφιμα δωρεάν, είναι μόνο σε ιδρύματα που είναι κοινοφελή. Απαγορεύεται, όπως είπαμε, ρητά σε κόμματα. Βέβαια, εδώ πέρα φάνηκε πως δεν τους ενδιέφερε και πολύ ο όρος αυτός. Έλενα, θέλω να πάμε σε ένα, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Αυτό πήγα να σου πω, ας αλλάξουμε λίγο λοιπόν, θέμα. Κατάθεση της αστυνομικού, η οποία ήταν εκείνη τη στιγμή στο συμβάν. Τι ακριβώς έγινε? Νικολέτα, συγκλονιστική φαίνεται πως είναι η κατάθεση που έδωσε η αστυνομικός που συνέλαβε τον Γιώργο Ρουπακιά. Θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που η ίδια έχει πει.
Όπως λέει, λάβαμε λέει σήμα στις 23:59. Όταν φτάσαμε στο σημείο γύρω, στο σημείο ήταν γύρω στα 50 άτομα στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη και Κεφαλινίας, με ρόπαλα στα χέρια και κατευθύνονταν προς την καφετέρια Κοράλη. Φτάσαμε σε περίπου 10 λεπτά. Εκεί συναντηθήκαμε με μια ακόμη ομάδα Δίας. Συνολικά ήμασταν 8 αστυνομικοί με 4 μοτοσυκλέτες. Στην οδό Παύλου Μελά, που είναι παράλληλη με την Τζαλδάρη, είδαμε διασκορπισμένα γύρω στα 30-40 άτομα. Κατά κύριο λόγο μαυροφορεμένα. Κάποιοι από αυτούς φορούσαν κράνη, ενώ κάποιοι άλλοι κρατούσαν στα χέρια τους αντικείμενα που, από όσο μπορούσα να καταλάβω, ήταν ρόπαλα. Στο σημείο αυτό, λέει η αστυνομικός, θέλω, λέει, να τονίσω ότι εκεί πέρα που βρισκόμασταν δεν υπήρχε πολύ φως, γι' αυτό και δεν μπορούσα να διακρίνω καλά τα άτομα. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που ανέφερε στην κατάθεσή της η νεαρή αστυνομικός. Μπορείτε να διαβάσετε και το υπόλοιπο στο zoogla.gr. Πάμε όμως να δούμε λίγο το θέμα με τους εφέδρους, οι οποίοι έχουν αναστατώσει λίγο, θα λέγαμε, την επικαιρότητα, μιας και προκαταρκτική εξέταση για την επίμαχη ανάρτηση στον ιστότοπο της κοινότητας εφέδρων ειδικών δυνάμεων, διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνου, η παραγγελία της στην προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών, Παναγιώτα Φάκου. Την έρευνα θα αναλάβει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή «Τα λέμε όλα» του Χρήστου Μαζάνη, στην οποία μιλάει και ο κύριος ο υπεύθυνος από την κοινότητα εφέδρων αξιωματικών. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε σύντομα. Είναι ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Τζιάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιάκη. Καλησπέρα σας. Κύριε Τζιάκη, εσείς είστε, από ό,τι είδα και στο site, στο ιστολόγιο, είστε διοικητής, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, διότι το είδα στο ιστολόγιο σας, της κοινότητας εφέδρων ειδικών δυνάμεων. Είναι έτσι, ναι, ή όχι? Είναι έτσι, γιατί απλά όταν ιδρύθηκε αυτή η ομάδα αποφασίσαμε να έχει κατά κάποιο τρόπο μια στρατιωτική δομή, ας την πούμε έτσι. Ωραία. Το πρώτο ερώτημά μου είναι, τι είναι η κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων? Η κοινότητα είναι μια διαδικτυακή ομάδα των αφενός αξιωματικών ή στελεχών γενικά και εφέδρων των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι έχουν μερικά κοινά σημεία. Μπορεί να γίνει μέλη της Έλληνες και Κύπροι, καταδρομής, αλεξιδωτές, πεζοναύτες και υποβρύχοι καταστροφής. Ωραία. Φαντάζομαι ότι έχετε και κάποιες δραστηριότητες, έτσι δεν είναι? Θέλετε, ναι, να μας πείτε κάποιες από αυτές? Θέλετε να σας πω πρώτα τα κοινά σημεία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μάλλον θα βοηθήσει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν σας άκουσα. Να σας πω τα κοινά σημεία που έχουν. Βεβαίως, τα κοινά. Στο στήσιμο, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτή η ΚΕΔ. Ακριβώς. Γιατί έχω ακούσει διάφορα περί μιας σκοτεινής οργανώσεως κτλ. Να πούμε δύο πράγματα. Βεβαίως. Καταρχήν δεν είναι σκοτεινή οργάνωση, είναι διαδικτυακή, είναι ανοιχτή, τη βλέπει όλος ο κόσμος. Έχει ένα blog ανοιχτό και μια σελίδα που λέγεται Σύνδεσμος Εφέδρων κλπ. Και τη βλέπει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε τελικά. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια κοινή μήτρα, την πατρίδα τους. Έχουν ένα κοινό λίγνο που είναι η θητεία τους, είτε ως στρατεύσεις με τους μόνιμες στελέχη στις ειδικές δυνάμεις. Έχουν μια κοινή μοίρα, όπως θα την έλεγα, την υπέρτατη θυσία για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Μια κοινή επιδίωξη, τη μέχρι της τελευταίας δρανίδος του αίματος μας υπεράσπισης της σημαίας. Και ένα κοινό όρκο που λέει υπακοή στο Σύνταγμα. Ο όρκος αυτός που δώσαμε δεν διαγράφεται με τα προστατεία, είναι την απόλυση κανενός από τις τάξεις του ενεργού στρατού. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα. Ναι. Θέλω να μας πείτε από τη δικιά σας την πλευρά. Εντάξει, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση. Θα διενεργήσει φυσικά η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι. Θέλω να ρωτήσω από τη δικιά σας πλευρά. Τι συνέβη με αυτή την ανάρτηση σε αυτό το ιστολόγιο? Λοιπόν, καταρχήν αυτή η εκδήλωση έχει, ναι, προγραμματιστεί από αρχές Αυγούστου και έχει βγει στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη τώρα ανάρτηση, ας πούμε διακήρυξη όπως τη γράφουμε, βγήκε στην δημοσιότητα πριν από στις 22-23 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος που βγήκε αυτή ήταν απλώς γιατί... Ναι. Πάρα πολύ, δηλαδή ρωτάγανε, εντάξει, okay, τι είναι αυτό, τι θέλετε να πείτε, γιατί θα μαζευτείτε εκεί πέρα. Βγήκε λοιπόν αυτή η διακήρυξη ώστε να βάλει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε αυτή την εκδήλωση. Και ξεκινάει, καθώς έπαινε, με το εφαρμογή του άρθρου 120 του Συντάγματος. Και συγκεκριμένα της παραγράφου 4, και για αυτό το κομμάτι έχουμε μια ανάλυση, γιατί θα μπορούσε να πει κανένας κατευθείαν, καλά, πιο 120 παύλα 4, αφού δεν μιλάμε για κατάλυση ή τίποτα άλλο.
Υπάρχει όμως μια ανάλυση από τον κύριο Μανιτάκη, που είναι συνταγματολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τέος πλέον, που λέει για το συγκεκριμένο κομμάτι ότι η κατάλυση μπορεί να επέλθει βία με πραξικόπημα ή να συντελεστεί ακόμα και με στετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας από κρατικά ή υπερεθνικά όργανα, όπως είναι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο στετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο λαϊκής κυριαρχίας, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, συνιστά μια αυτοτελή περίπτωση κατάλυσης, η οποία συμπληρώνει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος και του καθήκοντος κατάλυσης με τη βία. Γιατί, κύριε Τζιάκη, από το πρωί σήμερα, φυσικά και από χθες το βράδυ, κυκλοφόρησαν ειδήσεις στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση φυσικά, που κάνουν λόγο για πραξικόπημα. Μια προσπάθεια με αυτά που γράφονται μέσα περί πραξικοπήματος. Παρακολουθήσαμε το απόσπασμα από την εκπομπή του Χρήστου Μαζάνη, τα λέμε όλα. Νικολέτα, ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε από την Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν, Έλενα, πως με αφορμή την δολοφονία του άτυχου Παύλου Φίσα, μας ήρθε από την γειτονική Τουρκία ένα βίντεο, το οποίο τι ακριβώς Έλενα θέλει να μας πει. Ουσιαστικά είναι ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται ότι είναι ένα μικρό βιντεάκι για τους Έλληνες φίλους μας που αυτή τη στιγμή αντιστέκονται. Ας το δούμε και επιστρέφουμε. Daha 34 yaşındaydı. Göğsünden bıçaklandı. 3 kere. 3 kere. Tris burası. Kaldırım kan içinde. Kırmızı kan. Tıpkı yüzüne taktığın bandana gibi. Şarkında söylediğin gibi Pavlo. Bir yer vardı seni bekleyen. Orada. Dağların yücesinde. Varmanı bekleyen. Vardın oraya. Uyandırdın herkesi o derin ve kara uykudan. Geleceğini arayanlar. Çocukların ölmesinden korkanlar, göçmenler, hak arayanlar, ötekiler. Türkiye ve Yunanistan halklarının kardeşliğiyle tüm Yunanistan'daki dostlarımızı selamlıyoruz. Yunanistan'daki faşist oluşumların kanlı eylemlerini ve polisin bunu destekleyici müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Bu yapı yasa dışı ilan edilmelidir. Direnişiniz, direnişimizdir. Yunanistan'ın birçok şehrinde bir araya gelip protesto eden tüm direnişçilere kalbimizin sizlerle olduğunu söylüyoruz kendi dilimizde. Dilimiz döndüğünce. Pavlos Pisas, sen de bizim onurumuzsun. Tıpkı Alexis gibi. Tıpkı Sotiris Petrovas gibi. 100 yıl sonra bugün yaşayan hiçbir anne, hiçbir sevgili, hiçbir bebek, hiçbir bulurcu, hiçbir balina, hiçbir örümcek, hiçbir aslan, hiçbir ceylan, hiçbir yılan var olmayacak. Ayrı bir kardeşlik kanıtı değil mi bu? Hayat kanıtı. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz İstanbul'dan. Pandu Atina. Pandu Kerasini. Pandu Thessaloniki. Pandu Asiyan. Pandu Taksim. Pandu Türkiye. Pandu Ellada. Pandu Kepanda Antistas. Hey, 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 hey. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο όντως από τη γειτονική Τουρκία. Από τη μία έχουμε το βίντεο που μας στέλνει η Τουρκία και είναι συμπαράσεις στον αγώνα κατά του φασισμού και από την άλλη έχουμε ένα βίντεο που αποδεικνύει την πλευρά του φασισμού σίγουρα. Στην εισαγγελία λοιπόν Έλενα Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στο τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας της Διεύθυνσης Αττικής το βίντεο από ντοκιμαντέρ του βρετανικού σταθμού Channel 4, το οποίο εμφανίζεται υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, να απευθύνεται σε λαδαπούς με απειλητικές εκφράσεις. Πάμε όμως αμέσως να το δούμε. Athens last summer. As Greece's economy hovers on the brink of the abyss, the filmmaker Konstantinos is following Alekos Plomaritis, a Golden Dawn candidate for the Greek Parliament. Yeah.
Αλφα, εσύ τι είσαι, Έλληνας? Ναι. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Φύγε ρε, μου φύγε. Είσαι Έλληνας. Με τι δώσεις. Φύγε ρε από εδώ, ρε. Δεν μου λες πόσο θα πάρουμε, τι λες. 13. 13 από... Με τα στυλιάρια. Με τα στυλιάρια και με τις φιωτές. Εδώ, από και από εδώ. Μας κοιτάς κιόλας, πάρε, μη σου βγάλω μαλλί, σκατόπουστα. Με κοιτάει κιόλας ο Λεχρίτης, ήρθε από το Παρτιζάν να με κοιτάξει. Πάρε το ψυχοδελτίο. Χρυσή Αυγή, ματιά μου, θέλετε κανένα ψυχοδελτία. Πάρτε κι άλλο ένα. Μαλία, Χρυσή Αυγή, παντού. Δεν είναι... Έλα ρε, άντε, με τα σκόρδα από εδώ. Έχεις το διάλο από εδώ. In the midst of punishing austerity, the party is surging in popularity. The message, immigrants are behind Greece's crisis. Τίποτε οικονομικό θέμα θα λυθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστες. Μόλις ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδες που μας πίνουν το νερό, μας τρώνε το φαΐ, μας αναπνέουν τον αέρα το δικό μας τον ελληνικό και μας σκοτώνουν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί, να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέργους. Είναι πρωτόγονοι. Είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Σαπούνια γιατί είναι και ωραίο, ξέρεις, όχι για ανθρώπους, γιατί είναι και είναι χημικοί αυτοί. Μπορεί να πάθουμε να βγάλουμε κανένα καντήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια. Συμφωνείτε κύριε Γιώργο? Θα φτιάχνουμε κτίρια, να πούμε, κανένα λαμπατέρ θα φτιάξουμε με το δέρμα τους. Τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι, να πούμε, να τα κάνουν μπεκλέρι για οι ξένοι. Τι άλλο, ρε Γιώργο, θα πάρεις από τους αριστερούς? Ε? Τα δόντια θα πάρουμε για κομπολόγια. Τα δόντια. Όσοι έχουν χρυσά. Χρυσά δεν είναι, μητρέπει. Τα παίρνουμε. Τα χρυσά, τα χρυσά πάνε στο κράτος. Και αυτοί... Πού είστε, Δεσποινής, από πού είστε? Από εκεί, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τα παιδάκια μας, έλα εδώ. Χαμογελάτε, παιδιά όλοι, χαμογελάστε. Να είμαστε καλά. Ωραία, εντάξει, γεια σας, γεια σας. Ας ελέγχουμε, ας ελέγχουμε. Έλα εδώ, γεια. Εμείς τους αγαπάμε τους ξένους, τους φίλους μας. Έλα εδώ, για πάρε μας εδώ. Η φωτογραφία του Γεράκη, πάρε μας. Τσιγωνώ κάτω της Αντιγεράκη. Μια οικογένεια. Βλέπεις προπαγάνδα, μην μιλάς καθόλου, άσχο. Είναι από τον Μπαγκλαντές. Οκ. Τα αγαπάμε τους ξένους. Ευχαριστώ πολύ. Μπαγκλαντ. Εδώ που πέσατε σε χρυσαυγίτες εδώ και γλιτώσατε στο μη, τη γλιτώσατε. Και έχεις καμιά μέρα, μην βρεθούν αυτά εδώ πέρα σε καμιά ασφάλεια Αττικής. Amid plummeting living standards, the hatred and racism directed at immigrants here has become almost mainstream. Στα παγκάκια δεν μπορούν. Κοιμόντουσαν, κουβέρτες, χαρτόκουτα κάτω, τι να σου πω. Δεν περιγράφεται αυτό που υπήρχε εδώ, με τίποτα. Αφγανοί, Πακιστανοί. Αφγανοί, ναι. Όλοι. Οι Έλληνες δεν είναι το ίδιο βέβαια με τους Αφγανούς, οι Αφγανοί είναι βρωμιά. Και ούτε μπήκαν οι Έλληνες λαθρέα εκεί πέρα που πήγανε. Οι Έλληνες περάσαν από γιατρούς για να πάνε στο κάθε κράτος που έχουν πάει τώρα. Είτε Γερμανία, λέγεται αυτό, είτε Αυστραλία, οτιδήποτε. Greece has seen a surge in racist attacks and in their severity. Beatings and assaults on immigrants like this Sudanese man have become commonplace. In January, a Pakistani man was stabbed to death. Να, πώς έχει καταδύσει η Ελλάδα. Καρότσια και θερμοσύμφωνες στον δρόμο. Έλα ρε, έλα εδώ. Κοίτα, τι λέει τώρα. Μην κοιτάς, μη σε εγώ στο καροτσάκι, έχει λάιμ.
Τελείωσε το πανηγύρι. Άμα είναι με λαμψή θα τους ασπρίσουμε πρώτα. Και μετά θα τους ασπρίσουμε τις κλωτσές. The party rejects claims that it is neo-Nazi and fascist. They see themselves as Greek nationalists, as they tell potential recruits. Είναι δωρικό σου. Ο Χίτλερ και η εποχή του δεν χαιρετάγαν το ίδιο. Κάνουν κάποιο λάθος. Το χαιρετισμά, ο δωρικός χαιρετισμός, αυτό είναι για την ιστορία, έτσι, για την αλήθεια, από καλά αλήθειας, είναι το χέρι τεντωμένο φτάνει στο ύψος των ματιών. Οι Γερμανοί της εποχής του Χίτλερ, το δικό μας αρχαίο, το αρχαιοελληνικό, έχουν γωνία 90 μοιρών. Αυτό. Όχι αυτό. Μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Όπως και οι αριστεροί έχουν τον εβραϊκό χαιρετισμό, τον σιωνισμό χαιρετισμό, την αριστερή γροθιά, η οποία πάει έτσι. Αυτός είναι σιωνιστικός χαιρετισμός. Για να τα ξεκαθαρίζουμε και αυτά οποιοςδήποτε θέλει. Μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ, να κάνει αναζήτηση και να τα βρει. Εμείς είμαστε εκεί, οι δωρείς, όχι εμείς σαν χρυσαυγίτες, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο αρχαιοελληνικός χαιρετισμός που χαιρετάγανε οι προγόνοι μας και οι σημερινοί Χεζμπολάχ και άλλες χώρες, έτσι. Αυτό το πράγμα λέγεται εθνικισμός, το επικροτώ και θα ήθελα και εγώ, θα ήθελα να λέγω και εγώ εθνικιστής μαζί σας. Όμως όχι με βάση το δόγμα του ρεαλισμού. Αυτό λέω. Αν είμαστε εθνικιστές χωρίς ως πρότυπο ή δόγμα να έχουμε όσο αφορά το Κίτλερ, κανένα πρόβλημα. Golden Dawn were rewarded in last June's election, taking 18 seats in Greece's parliament for the first time. Golden Dawn is now targeting children as young as 6 with so-called national awakening lessons. They're taught the Golden Dawn version of Greek history. And in Parliament, it's pushing for laws restricting the army and police to those of so-called Greek origin and blood. 85 MPs from the ruling New Democracy Party say they want the law changed as well. Είδαμε λοιπόν ένα βίντεο ντοκουμέντο, ένα βίντεο σοκ για το πώς μίλησε ο υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, κύριος Πλωμαρίτης. Έλενα, παρατηρήσαμε τον τρόπο για τον οποίο αυτά τα αποξιωτικά λόγια για τους ανθρώπους που μπορεί να είναι διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής θρησκείας, εκφράσεις ότι θα τους κάνουν σαπούνια, ότι θα ανοίξουν φούρνους. Δεν θα σχολιάσω τα λόγια που άκουσα στο βίντεο. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο που χαλάσαμε το χρόνο μας, χαλάσαμε το χρόνο σας μάλλον, 8 λεπτά από το χρόνο σας για να δείτε αυτό το βίντεο. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα που βγάλατε είναι αρκετά χωρίς περαιτέρω σχολιασμό από εμάς. Νικολέτα, όμως πάμε να δούμε ένα θέμα τοπικό, ας το λέγαμε. Τοπικό δεν είναι απόλυτα από την άποψη ότι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση και άνθρωποι από το λιμενικό. Πες μας λίγο περισσότερο, κάνε το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο νησί των Ανάμων, όπου μετά από ευρεία επιχείρηση, το λιμενικό σώμα σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία συνέλαβαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 λιμενικούς, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά από την Ελλάδα, από την Αλβανία, στην Μύκονο. Για τα 8 μέλη του κυκλώματος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και για κατά περίπτωση δικήματα στη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Να πούμε, Έλενα, πως κατά την έρευνα βρέθηκαν 300 γραμμάρια κοκαίνη, 4 κιλά κατέργαστης κάναβης, 12.000 ευρώ, 2 φορητοί υπολογιστές, 1 συσκευή ηλεκτροσόκ, 1 γκάλο, 1 γκλοπ, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας και 1 αυτοκίνητο. Πολλά κινητά τηλέφωνα και πολλές κάρτες SIM. Φαίνεται, λένε, πως... Οι λιμενικοί όμως, να πούμε ότι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα έπειτα από την διενέργεια που διατάχθηκε από την ένορκη διοικητική εξέταση.
Πάμε να δούμε ένα θεματάκι το οποίο έχει απασχολήσει, φαίνεται, αρκετά την τοπική κοινωνία της Ιγουμενίτσας. Νικολέτα... Το Συνεργείο Έλληνα της ΔΕΗ αποφάσισε να κόψει το ρεύμα στον παιδικό σταθμό της Πέρδικας Ιγουμενίτσας. Αυτό κατήγγειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος και της πλειοψηφίας Σπύρος Κώστας κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Το χρέος του παιδικού σταθμού ενδέχεται στα 3.500 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως υπάρχουν αρκετοί απλήρωτοι λογαριασμοί. Μετά την παρέμβαση των νοικιαγωγών, το συνεργείο δεν προχώρησε στο κόψιμο του ρεύματος, πάλι καλά. Ας παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Ιγουμενίτσα που μιλάνε και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να κάνω γνωστό είναι το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, πηγαίνοντας από τα αεροπλήματά μου στο σπίτι, ο μικρός μου Αγίος ο Θανασάκης έτρεξε κατευθείαν πάνω. Και αυτό που μου είπε ήταν το εξής. Μπαμπά, γιατί μας κόβετε το ρεύμα από το σχολείο? Τι είχε γίνει? Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν είστε ενημέρωση, στον παιδικό σταθμό της Πέρδικας πήγε η ΔΕΗ να κατεβάσει το διακόπτη. Το ξέρετε κύριε Πρόεδρε, και είστε ενημέρωση. Δεν είναι ενημέρωση, αλλά είναι ένα κτίριο το οποίο και συνεργάστηκε τον διαβαγείο. Τέλος, το δέχομαι. Αυτό όμως σημαίνει κύριε Πρόεδρε, ότι κανένας, μα κανένας, δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τις υποχρεώσεις ενός παιδικού σταθμού και ενός διαβαγείου που φιλεξενεί τουλάχιστον 70 μαθητές σε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά. Και έχω ξανατονίσει αυτό το μέρος. Ότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Δήμος Ιγουμενίτσας δεν είναι μόνο η Ιγουμενίτσα. Δήμος Ιγουμενίτσας είναι και η περιφέρεια. Είναι και το Μαργαρίτη, είναι και η Πέρδικα και τα Σύμβουλα και ο Παναγάθος. Παρακαλώ λοιπόν από εδώ και πέρα λίγο μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι αμαρτία πραγματικά να κοπεί ρεύμα από σχολείο. Παρακολουθήσαμε το βίντεο. Πάμε όμως να δούμε κάτι που έγινε εχθές το απόγευμα. Λίγο μετά τις 7, κομμάτια μαρμάρου άρχισαν να πέφτουν στο έδαφος ακριβώς μπροστά από τα καταστήματα που βρισκόταν στην οδό Τσιμισκή. Με την αγορά σε λειτουργία και τον κόσμο να κινείται στους δρόμους της πόλης. Ο εκοφαντικός θόρυβος της πτώσης ήταν αρκετός για να προκαλέσει φόβο στους περαστικούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς βρέθηκαν τα μάρμαρα στο πεζοδρόμιο. Όπως επισημαίνουν κάτοικοι και θαμώνες της περιοχής, πρόκειται για ένα τμήμα μαρμάρου το οποίο ήταν έτοιμο να πέσει εδώ και καιρό. Από θαύμα μάλλον δεν τραυματίστηκε κάποιος και ευτυχώς. Ας αλλάξουμε όμως θέμα. Ας πάμε λίγο στην χθεσινή συνεδρίαση που είχε το επιτελείο της Τρόικα με τον Υπουργό κύριο Αβραμόπουλο αλλά και την κυρία Γεννηματά. Την μελλοντική βιωσιμότητα του στρατιωτικού σκέλους μετά την απόσχηση και κλείσιμο του πολιτικού σκέλους στον ΕΑΣ και τη ΣΕΛΒΟ, προκειμένου να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα, αποτελεί το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των δύο επιχειρήσεων. Αυτό ανέφερε κορυφαίος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της χθεσινό απογευματινής μαραθώνιας διαπραγμάτευσης με τους επικεφαλείς. Όπως ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι έχουμε ελπίδες με τη διατήρηση ενός μέρους των εργοστασίων. Καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, εάν πιστεί η Τρόικα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ελαχιστική σχετικά με την απέτησή της να επιστραφούν οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τις δύο επιχειρήσεις ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει παράνομες. Όσον αφορά στη ΛΑΡΚΟ, ο ίδιος κορυφαίος παράγοντας ανέφερε ότι οι πραγματεύσεις οι οποίες θα συνεχιστούν αύριο μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ τεχνικών κλιμακίων της Τρόικας θα γίνουν με φόντο την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης. Η Τρόικα όμως, Νικόλετα, δεν σταματά τις επισκέψεις, τις συναντήσεις. Έτσι σήμερα θα συναντηθούν το πρωί εκπρόσωποι της Τρόικας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Μεταξύ των θεμάτων αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να τεθούν τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων και η ενεργοποίηση της Επιτροπής Σοφών για την πρόθεση αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα.
στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Πάντως διαβεβαιώνουν, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου των επιχειρήσεων ή επί των κερδών, προκειμένου να καλυφθεί η μαύρη τρύπα των ελλημάτων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών. Τέτοια στελέχη χαρακτηρίζουν ένα τέτοιο μέτρο ως αντιαναπτυξιακό και τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Ας περάσουμε όμως στην συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος στο συνέδριο που γίνεται στην Υπουργική Εβδομάδα της 68ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το εκρεμές ζήτημα της ονομασίας, αλλά και το γενικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπως είπαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Βενιζέλος με τον Υπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Νίκολα Ποπόφσκι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος Βενιζέλος επανέλαβε στον κύριο Ποπόφσκι τις θέσεις που παρουσίασε στον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα. Ευθύνες στην Ελλάδα για την αδυναμία εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της ονομασίας επέριψε ο Υπουργός Εξωτερικών, Ποπόφσκι. Οι θέσεις υπό τον Νότο, να πούμε ότι εννοεί της Ελλάδας, αποτελούν τη βάση του προβλήματος. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν έχουν διάθεση να αποτελέσουν μέρος της λύσης του προβλήματος. Για όλα τα άλλα μπορούμε να συνεργαστούμε. Όμως για το πρόβλημα της ονομασίας μας χωρίζουν βουνά, δήλωσε ο Ποπόφσκι. Το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας δεν πρόκειται, Μακεδονία, συγγνώμη, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο και ακόμα φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο ακόμα και για την αλλαγή ονόματος. Ας περάσουμε όμως στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και υπερψηφίστηκε επί των άρθρων το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των υπεραστικών συγκοινωνιών. Μαζί με το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε και σειρά τροπολογιών, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την επιμήκυνση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, την καταβολή αποζημιώσεων και υπεροριών στο προσωπικό των μονάδων κοινωνικής φροντίδας από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, την παροχή ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στην ΕΛΒΟ, την εθελούσια κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, την αποπληρωμή χρεωστούμενων στην ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΘ και μέρος του δημοσίου. Νικολέτα, μετά από, να πούμε, από το χαράτσι, από έκτακτες συνεισφορές, έρχονται και τα τέλη κυκλοφορίας για τα αγιοταχή πολυτελείας, μεγάλου κυβισμού να διορθώσουμε. Έτσι, με ένα καθαριστικό σημείωμα προσανατολίζεται να αποστείλει το Υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο πολυτελείας στα γιοταχή μεγάλου κυβισμού. Υπενθυμίζεται πως ο φόρος πολυτελείους διαβίωσης επιβάλλεται σε γιοταχή άνω των 1.929 κυβικών. Τι να πούμε, νομίζω ότι και αυτό το μέτρο είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν είναι λίγα αυτά που ήδη πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης?
Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoungla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου είμαστε εδώ καθημερινά από τις 9 έως και τις 11 το πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή, να συζητάμε για όλα τα θέματα της ελληνικής αλλά και διεθνούς επικαιρότητας που σας απασχολούν αλλά και που πρέπει να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά, μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας αλλά και τις δικές σας καταγγελίες. Νικολέτα, τα τηλέφωνα είναι. Βεβαίως, μπορείτε να καλείτε στο 211-55-50-500 και εμείς θα είμαστε εδώ καθημερινά να ακούμε και τις δικές σας απόψεις. Πάμε όμως στο διεθνές δελτίο, όπου φαίνεται ότι τα άσχημα δεν σταματούν, όλο ένα συμβαίνει και κάτι. Είχαμε στο Ιράκ, ποια είναι η εξέλιξη όσον αφορά το Ιράκ? Σε 33 λοιπόν αν ήρθε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν την Τετάρτη από τα επεισόδια βίας που σημειώθηκε στο Ιράκ, οι 14 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους από βομβιστικές επιθέσεις και εξαπολύθηκαν κατά πολλών κυβερνητικών κτηρίων κοντά στο Κιρκούτς, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στην Χαουίντζα, 230 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, αντάρτες επιτέθηκαν κάνοντας χρήση ολμών και τουλάχιστον ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου στο αστυνομικό τμήμα, στο Δημαρχείο και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της πόλης. 7 άμαχοι, 4 αντάρτες και 3 στρατιώτες σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση αυτή εναντίον των 3 κυβερνητικών κτηρίων στο κέντρο της πόλης. Η επίθεση έγινε την επόμενη μιας άλλης που σημειώθηκε κατά 2 αστυνομικών τμήματων στην επαρχία Ανμπάρ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 7 αστυνομικών. Την ίδια ώρα, μια εξαμελής οικογένεια με οι 2 γονείς, μάλλον και τα 3 παιδιά τους και φυσικά η γιαγιά τους, δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους στην βορειοανατολική Βαγδάτη. Σύμφωνα με πηγές της ασφάλειας, επίσης τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό που εξεράγησε δρόμο στο κέντρο της Μασούλης στο βόρειο Ιράκ. Και 5 σκοτώθηκαν από την έκρηξη βόμβας κοντά στην Μπάλαντ, που είναι βόρεια της Βαγδάτης, να σημειώσουμε. Επίσης, τουλάχιστον 5 δολοφονήθηκαν σε άλλα μέρη της χώρας. Περίπου μέχρι σήμερα 670 έχουν χάσει τη ζωή τους από βία στο Ιράκ από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, ενώ οι νεκροί υπολογίζονται περισσότεροι από 4.500 από τις αρχές της χρονιάς. Έλενα, να πούμε ότι καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να σκοτώνονται. Το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία.
και δεν υπολογίζουν ούτε ότι είναι ανθρώπινες ζωές, δεν υπολογίζουν ούτε ότι είναι αθώα πλασματάκια, μικρά παιδιά. Ας πάμε όμως, Νικολέτα, στο αιματοκύλισμα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στο Σουδάν. Φαίνεται πως συνολικά, όχι φαίνεται, συνολικά 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αντικυβερνητικές κινητοποίησεις στο Σουδάν, που πυροδότησε η αύξηση στην τιμή των καυσίμων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σούνα, δίνοντας τη δημοσιότητα τον πρώτο επίσημο απολογισμό από το ξέσπασμα των επεισοδίων στη χώρα αυτή της Αφρικής τη Δευτέρα. Στον απολογισμό των νεκρών συμπεριλαμβάνονται τόσο πολίτες όσο και αστυνομικοί. Ακτιβιστές, ωστόσο, κάνουν λόγο για έναν πολύ υψηλότερο αριθμό νεκρών. Νομίζω ότι είναι αρκετά τα άσχημα γεγονότα που σας είπαμε για σήμερα. Ας πάμε να δούμε όμως κάτι πιο ευχάριστο. Ας πάμε στα ευχάριστα του Διεθνούς Δελτίου. Μία 99χρονη από την Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πήρε το απολυτήριο του λυκείου της μετά από 80 ολόκληρα έτη. Νομίζω ένα τρομερό παράδειγμα, η Audrey Crabtree πόζαρε γεμάτη περηφάνεια το πρωί της Δευτέρα στην αναμνηστική φωτογραφία για το λεύκομα του λυκείου του Ανατολικού Waterloo. Όπως η ίδια δήλωσε, νιώθει πολύ πιο έξυπνη τώρα. Να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια είχε καταλήξει τις σπουδές της το 1932 μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε και το οποίο την ανάγκασε να μείνει εκτός σχολείου. Μετά έπρεπε να φροντίσει τη γιαγιά της, έτσι είχε πάρει αυτή την απόφαση να το σταματήσει. Αφού αποφάσισε να επιστρέψει στα Θρανία, φαίνεται πως τελικώς η κόμη της, όπως η ίδια παραδέχεται, απέδωσαν καρπούς. Τι κουράγιο, Έλενα, και τι δύναμη θέλει μια γυναίκα 99 χρονών να σηκώνεται κάθε πρωί και να πηγαίνει στο σχολείο. Είναι θέμα θέλησης και είπε ότι νιώθει πολύ πιο έξυπνη. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, τι άλλο να θέλει πέρα από το να μορφώνεται καθημερινά και να γυμνάζει το μυαλό του. Ας δούμε όμως κάτι πολύ περίεργο. Φαίνεται πως σε μια περίεργη διαδικασία ιατρικής αποκατάστασης βρίσκεται ένας Κινέζος στο μέτωπο του οποίου μεγαλώνει μία μύτη. Ο λόγος για τον 22χρονο Ξιάο Λιάν, η μύτη του οποίου παραμορφώθηκε εξαιτίας μόλυνσης μετά από τροχαίο που είχε τον Αύγουστο του 12. Λόγω της μόλυνσης, ο ορεινικός χόνδρος υπέστη σοβαρή ζημιά. Με αποτέλεσμα οι γιατροί να δημιουργήσουν από ιστό μία νέα μύτη στο μέτωπό του προκειμένου να αναπτυχθεί. Στη συνέχεια πρόκειται να την μεταμοσχεύσουν στη θέση της κατεστραμμένης. Από τη μία ακούμε ότι ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα υγείας και από την άλλη βλέπουμε εικόνες, θα λέγαμε, ματαιοδοξίας έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκηνές δημιουργήθηκαν έξω από τα καταστήματα που διαθέτουν τα προϊόντα της Apple, το νέο iPhone 5S. Οι ουρές αυτές που είχαν δημιουργηθεί δεν ήταν τόσο από τους ίδιους που θέλανε να αποκτήσουν το iPhone. Σκεφτείτε ότι δίναν χρήματα και βάζανε στην ουρά να περιμένουν ακόμα και ολόκληρο το βράδυ άστεγους έναντι το ποσού των 30 και 40 δολαρίων. Φυσικά, βέβαια, από μια τέτοια πρακτική δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα παρατράγουδα, καθώς ένας 72χρονος μισθωμένος άστεγος ήταν διανοητικά διαταραγμένος. Και εκτός αυτού άρχισε να επιτίθεται σε άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα και αυτοί, για να περιμένουν και μάλλον το iPhone κάποιου άλλου που τους είχε δώσει τα χρήματα. Να πούμε και ακόμα για μια 42χρονη, η οποία άστεγη επίσης, η οποία μισθώθηκε για τον ίδιο σκοπό, έναντι των 40 δολαρίων. Και μόλις ήρθε η σειρά να πάρει το iPhone, ο άντρας που της είχε υποσχεθεί την αμοιβή έφτασε στο σημείο ότι την έδιωξε χωρίς να της δώσει ούτε ένα δολάριο από τα χρήματα που της είχε υποσχεθεί. Ας πάμε στη γραμμή μας, έχουμε τον συνάδελφο Αντρέα Ντίν να μας πει για κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί στην επικαιρότητα. Αντρέα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Να πούμε λοιπόν για την επίθεση που δέχτηκε ο αδερφός του κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου και Δίκογλου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο σπίτι του στον Λόφο Στρέφη. Εκεί κάποιοι πήγαν και πέταξαν κάποιες μπογιές έξω από την πολυκατοικία στην οποία διαμένει. Ωστόσο, να πούμε ότι η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές 6 ατόμων που κινούνταν κοντά στο σπίτι, τα οποία τελικά όμως αφέθηκαν ελεύθερα καθώς
δεν βρέθηκε να έχουν κάτι πάνω τους. Να σημειωθεί ότι το σπίτι του αδερφού του κυρίου Κεδικογλου είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων άλλες δύο φορές. Η πρώτη ήταν στις 12 Ιανουαρίου, όταν άγνωστοι έσπασαν με βαριοπούλα την είσοδο του τριώροφου κτηρίου, όπου στεγαζόταν το τεχνικό γραφείο του κυρίου Κεδικογλου, και ο οποίος ήταν μέσα μαζί με τη σύζυγό του και το τρίχρονο παιδί τους. Και να πούμε ότι πέταξαν και μία βόμβα Μολότοφ. Η δεύτερη επίδοση σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου, όπου οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο του σπιτιού. Ο κύριος Κεδίκογλου τώρα, σε δηλώσεις του που έκανε σε πρωινή εκπομπή, τόνισε για την επίθεση ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει ξαναγίνει στόχος από αγνώστους, αλλά αυτή τη φορά η αστυνομία ήταν προετοιμασμένη, υπήρξε συμπλοκή και οι άγνωστοι καταδιώχθηκαν. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, η δικαιοσύνη θα ολοκληρώσει τη δουλειά της. Πρέπει να αποβάλουμε τη βία από την κοινωνία μας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κ. Κεδίκογλου σε πρωινή εκπομπή. Να πούμε ότι είναι περίεργα τα περιστατικά που συμβαίνουν. Να θυμίσουμε και την χθεσινή επίθεση στο πρώτο θέμα. Θα δούμε. Γενικώς συμβαίνουν περίεργα πράγματα, Αντρέα, τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις από τη μεριά σου, αλλά δεν ακούμε και κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο. Κάτι που ίσως να αναπτερώσει λίγο το ηθικό, ας λέγαμε, των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, Έλενα. Θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή πού θα φτάσει αυτή η έκταση βίας η οποία έχει αρχίσει. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν σαν αιτιολογία η δολοφονία Φίσα και από εκεί και μετά βλέπουμε αρκετά σοβαρά περιστατικά. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου, Αντρέα, φαίνεται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσεις. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε στις οθόνες των κινητών σας, των υπολογιστών σας, των τάμπλετ σας. Επιστρέφουμε την Κυριακή Τσανικίδη και τα θέματα της υγείας. Και τη συμβουλή της ημέρας. Βέβαια, τη συμβουλή της ημέρας δεν την ξεχνάμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλες. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και δίπλα μου έχω την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή, η οποία καθημερινά μας ενημερώνει για τα θέματα που απασχολούν την υγεία αλλά και την πολύ σημαντική στήλη που έχει, τη συμβουλή της ημέρας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Τουρισμού, την Κυριακή όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα της Κυριακή. Σωστά, της καρδιάς. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς, που είναι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, θα συζητήσουμε το θέμα της πρόληψης των καρδιακιακών νοσημάτων. Τα καρδιακιακά νοσήματα τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χάνκε Μανουέλα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Βιέννης, ειδικός καρδιολόγος, κλινικός διατροφολόγος. Κυρία Χάνκε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πλησιάζει λοιπόν η ημέρα καρδιάς, η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και θα θέλαμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν το καρδιακιακό νόσημα στεφανέα νόσος? Ναι, βεβαίως. Οι παράγοντες που προκαλούν τη στεφανέα νόσο είναι καταρχάς η μη ισορροπημένη διατροφή. Επίσης, η καθιστική ζωή είναι η αύξηση της αρτηρικής πίεσης, όπως επίσης η αύξηση της γλυκόζης του αίματος, το σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, η αύξηση της χολυστερόλης ή των τριγλυκεριδίων που λέγεται της λιπιδεμία γενικώς, το κάπνισμα, το σύνδρομο υπνητικής και η κοιλιακή παχυσαρκία. Όπως επίσης θα έλεγα η υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ και τελευταία έχουμε ανακαλύψει ότι ακόμα και η αύξηση του ουρικού οξέως είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη στεφανέα νόσου. Δηλαδή τι πρέπει να προσέχει κανείς για να αποφύγει την εμφάνιση ενός καρδιακιακού νοσήματος? Πρέπει να ξεκινήσουμε σχετικά νωρίς, δηλαδή σε μια ηλικία μετά τα 35, κάπου στα 40 ηλικίας, πρέπει να ξεκινήσουμε να φροντίζουμε λίγο παραπάνω το σώμα μας. Δηλαδή να κάνουμε πιο πολύ άσκηση, στόχος μας είναι περίπου να κάνουμε μια σωματική άσκηση αεροβικής φύσεως προτιμούμε, περίπου 4 ώρες την εβδομάδα. Πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε μια παχυσαρκία η οποία είναι αυτή που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την καρδιακιακή νόσο, είναι η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, δηλαδή τα λίπη που εμφανίζονται στην περιοχή της κοιλιάς. Επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε να κόψουμε το τσιγάρο, να έχουμε καλά επίπεδα χολυστερίνης και σαχάρου και να ελέγχουμε τακτικά την πίεσή μας ώστε να μην μας ξεφεύγει κάτι. Μάλιστα. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε ποιες ηλικιακές ομάδες πρέπει να αρχίζουν να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο και κάθε πότε? Ναι. Κοιτάξτε τώρα με τις ηλικίες έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Παλιότερα λέγαμε μετά 45 ετών. Πλέον δυστυχώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα στην καρδιολογία και ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς. Έχει να κάνει με τους παράγοντες κινδύνου και πώς είναι η ζωή του ασθενούς που έχουμε μπροστά μας. Καταρχάς, έναν προληπτικό έλεγχο πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας η οποία έχει πάσει κάποια καρδιαγκιακή νόσο, η οποία είναι εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποιο έμφραγμα ή έχουν κάνει αγκιοπλαστική, το παλωνάκι, ή αν υπάρχει έκδηλη στεφανέα νόσο σε μικρή ηλικία, δηλαδή πριν τα 45. Όλα τα τέκνα αυτής της οικογένειας πρέπει να υποβληθούν σε κάποιον έλεγχο. Οπότε δεν έχει ηλικία. Ξεκινάμε και από τα 20 σε αυτά τα παιδιά. Επίσης, σημαντικό είναι ότι κάνουμε έναν έλεγχο σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάποια συμπτώματα ενδεικτικά για καρδιαγκιακή νόσο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να την πιάσουμε πριν κάνει τη σημειά, δηλαδή το έμφραγμα ή κάποιο δυσαρχικό επεισόδιο. Αυτά τα άτομα τα υποβάλλουμε αμέσως σε κάποια καρδιολογική εξέταση. Είναι πολύ σημαντικό η λήψη του ιστορικού από τον γιατρό για να ξέρουμε τι παράγοντες κινδύνου έχει ο ασθενής μας. Εξετάζουμε τον ασθενή προσεκτικά και γίνεται και μια μέτρηση της πίεσης και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Από τον πρώτο έλεγχο που κάνουμε στο γιατρείο του καρδιολόγου δηλαδή, διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλες ενδείξεις για να προχωρήσουμε και σε άλλες εξετάσεις, δηλαδή σε ένα πιο εκτεταμένο βιοχημικό έλεγχο ή σε κάποιο τεστ κοπόσεως ή και κάποια άλλη εξέταση που λέγεται Holter πιέσεως, που ανοιχνεύουμε αν υπάρχει μια πίεση η οποία είναι αυξημένη, ίσως και κατά τη διάρκεια της νύχτας που δεν την έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Επίσης, οι ασθενείς που είναι μέσης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 45 χρονών και είναι καπνιστές, πρέπει να υποβληθούν οπωσδήποτε σε κάποιον έλεγχο καρδιολογικό, τέλος πάντων προληπτικό. Οι παχύσαρκοι που είπαμε και τα άτομα που έχουν περισσότερα από έναν παράγοντα κινδύνου για στεφανία νόσο. Αυτά βασικά. Μάλιστα. Μιας και είπατε προηγουμένως για το έμφραγμα, θα ήθελα να μου πείτε τι τελικά είναι αυτό που προκαλεί το έμφραγμα. Το έμφραγμα είναι, κλείνει μία αιτηρία η οποία θρέφει την καρδιά. Δηλαδή υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας ως τον μη της καρδιάς παραπάνω από 30 λεπτά. Σε αυτή τη φάση δημιουργείται ένα έμφραγμα, δηλαδή δημιουργείται νέκρωση του μυοκαρδίου που είναι ο μυς που είναι στην καρδιά μέσα και δημιουργείται το έμφραγμα. Τώρα αυτό το βούλωμα των αρτηριών μπορεί να προκληθεί από έναν εκτεταμένο σπασμό του αγγείου, ο οποίος πρέπει να κρατήσει όμως παραπάνω από 35 λεπτά και είναι σχετικά σπάνια περίπτωση. Και εκεί παίζει και ο παράγοντας στρες πάρα πολύ, γιατί τα άτομα που έχουν πολύ στρες συνήθως τείνουν να κάνουν και έναν σπασμό στις αιτηρίες και μπορούν να προκληθεί ένα έμφραγμα χωρίς να έχουν παράγοντες κινδύνου, μόνο από έναν εκτεταμένο σπασμό του αγγείου αυτού. Και το άλλο είναι ότι βουλώνει αυτή η αιτηρία, λοιπόν, η μία από τις τρεις αιτηρίες που τρέφει την καρδιά, από ένα μπουρί, έτσι το λέμε κάπως πιο χαλαρά, το οποίο δημιουργείται από αυξημένη χοληστερίνη, από ζάχαρο, από πίεση, από παράγοντες που είναι μέσα στο καπνό. Δημιουργείται ένας θρόμβος, ο οποίος είναι μέσα σε αυτή την αιτηρία και βουλώνει αυτό το αγγείο. Άρα γίνεται διακοπή της αιμάτωσης και δημιουργείται το έμφραγμα στην καρδιά. Κυρία Χάνκε, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Ποιες είναι οι πρώτες εικόνες από έναν ασθενή ο οποίος φαίνεται πως έχει πάθει έμφραγμα, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να είμαστε σπίτι και κάποιος συγγενής μας να, να πάθει έμφραγμα. Εμείς πώς θα το καταλάβουμε, ποιες είναι οι πρώτες εικόνες? Συνήθως το πρώτο σύμπτωμα είναι ένας πολύ έντονος πόνος στο στήθος, το προκάρδιο λέμε, δηλαδή πίσω από το στέρνος συνήθως εντοπίζεται. Ο ασθενής αυτός αρχίζει και υδρώνει, μπορεί να σαλίζεται, μπορεί να κάνει, ο υδρότας είναι κρύος υδρότας, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν είναι ζεστός ο υδρότας, είναι κρύος ο υδρότας. Συνήθως μπορεί να έχει και κάποια τάση προς εμετό ή κάποιο μούδιασμα στα άνω άκρα, κατά προτίμηση είναι στο αριστερό άνω άκρο, αλλά μπορεί να είναι και στα χέρια και στα δύο στους καρπούς και μπορεί να υπάρχει μια αντανάκλαση του πόνου στη ράχη, δηλαδή στη πλάτη. Και άλλη μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Σε περίπτωση που μας συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, υπάρχουν κάποιες πρώτες βοήθειες οι οποίες μπορούμε να δώσουμε εμείς μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο? Ναι, ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα είναι η λεγόμενη ασπιρίνη, η οποία μπορεί να σώσει ζωές. Αν έχουμε ασπιρίνη στο σπίτι μας, δίνουμε κατευθείαν στον ασθενή μας, εφόσον βέβαια έχει επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, γιατί αν είναι λιπόθυμος, γιατί υπάρχει και μια εμφάνιση του εμφράγματος που είναι ότι λιποθυμάει ο ασθενής και δεν έχει επικοινωνία. Αν επικοινωνεί λοιπόν ο ασθενής, του δίνουμε μια ασπιρίνη να μαθήσει και καλούμε αμέσως το 166 για να τον μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο κοντινότερο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για έμφραγμα ή είναι κάτι άλλο. Δηλαδή η ταχύτητα προσέλευσης του ασθενή στα επίγοντα περιστατικά είναι το πρώτο μέλημα. Εκεί μπορούμε να ζώσουμε ζωές. Περίπου πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στην Ελλάδα από έμφραγμα? Στην Ελλάδα μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήμασταν πολύ καλά, γιατί υπήρξε αυτή η ισορροπημένη διατροφή που έχουμε, η μεσογειακή που λέμε, και δεν είχαμε πάρα πολλούς θανάτους από έμφραγμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που έχει πει το junk food και το τσιγάρο πάρα πολύ στη ζωή μας έχουν αυξηθεί
Και πλέον τα καρδιαγγειακά νοσήματα θεωρούνται πρώτη αιτία θανάτων στην Ευρώπη και η Ελλάδα είναι στις ανώτερες θέσεις σε αυτά. Ωραία. Θέλεις, Κυριακή, να ρωτήσουμε κάτι άλλο την κυρία Χάνκε? Κυρία Χάνκε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σας. Νομίζω ότι μας κατατόπισε πλήρως η κυρία Χάνκε. Όντως, ήταν κατατοπιστικό. Τότε και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους περιστατικά. Και να κάνουμε και προληπτικούς ελέγχους. Βέβαια, είναι το παν. Η πρόγνωση είναι το παν. Ας πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα. Έγινε μια πρόσφατη έρευνα. Όσοι λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά χάπια, σύμφωνα με μια νέα βρετανική έρευνα, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Southampton σύγκριναν και αξιολόγησαν 22 μελέτες επί του θέματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σχετίζονται τα αντικαταθλιπτικά με το διαβήτη τύπου 2. Αν και δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι τα φάρμακα αυτά προκαλούν το διαβήτη. Όσοι λοιπόν παίρνουν αντικαταθλιπτικά χάπια, αυξάνεται το βάρος τους με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη. Δεν αποκλίνουν όμως τα εν λόγω φάρμακα να διαταράσουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Οι ερευνητές επίσης σημειώνουν ότι δεν επιδρούν όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν αναφέρουν αν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αντικαταθλιπτικών ή ασθενών συνοδεύεται από υψηλότερο κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση όμως το ζήτημα αυτό χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαβήτης μπορεί να διαγνωστεί με μια απλή αιματολογική εξέταση και να αποφευθεί με την κατάλληλη διατροφή, τον έλεγχο του σωματικού βάρους και τη σωματική άσκηση. Όπως είπαμε, η πρόγνωση είναι το παν. Η πρόγνωση είναι το παν, ναι. Τώρα όμως που πούμε για αντικαταθλιπτικά, αν πάσχετε από κατάθλιψη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο βελονισμός θα σας βοηθήσει. Τόσο ο βελονισμός όσο και η ψυχοθεραπεία μπορούν να βοηθήσουν όσους πάσχουν από κατάθλιψη και μάλιστα περισσότερο από την απλή φαρμακευτική αγωγή. Ερευνητές του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης μελέτησαν 755 ανθρώπους με μέτρια ή σοβαρή κατάθλιψη, τους οποίους χώρισαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έκανε βελονισμό, η δεύτερη ψυχοθεραπεία και η τρίτη έπαιρνε απλώς φάρμακα. Τρεις μήνες μετά, η έρευνα απέδειξε πως όσοι είχαν κάνει βελονισμό εμφάνιζαν οριακά μεγαλύτερη βελτίωση από ό,τι όσοι είχαν κάνει ψυχοθεραπεία και αρκετά μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με όσους έκαναν απλή φαρμακευτική αγωγή. Κάποιοι γιατροί τόνισαν πως αν και ο βελονισμός και η ψυχοθεραπεία αποτελούν αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις, δεν υποκαθιστούν τη φαρμακευτική θεραπεία. Εξάλλου το 70% των συμμετεχόντων έκαναν ήδη φαρμακευτική θεραπεία κατά το προηγούμενο τρίμηνο και δεν τους ζητήθηκε να σταματήσουν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Οι ειδικοί πάντως της κλινικής Μάγιο αναφέρουν ότι οι κίνδυνοι του βελονισμού είναι πολύ μικροί, αρκεί ο ασθενής να καταφεύγει σε καλούς και πιστοποιημένους βελονιστές. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, Έλενα. Αφού μιλήσαμε για τα αντικαταθλιπτικά, για το βελονισμό που βοηθάει στην κατάθλιψη, να πούμε τώρα για το τι βοηθάει στα γυρατιά. Ο υγιεινός λοιπόν τρόπος ζωής επιβραδύνει τα γυρατιά. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη, η υγιεινή διατροφή με πλούσια φυτικά τρόφιμα, η γυμναστική και η καταπολέμηση του στρες αυξάνουν το μήκος των τελομερών. Τι είναι όμως τα τελομεροί? Τα τελομεροί είναι τα ακριανά τμήματα των χρωμοσωμάτων που τα προστατεύουν από τις βλάβες και οι ειδικοί συχνά τα αποκαλούν σαν τις πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών που τα εμποδίζουν να ξεφτύσουν. Καθώς περνούν τα χρόνια, τα τελομεροί κοντένουν και τα κύτταρα γερνάνε. Η βράχυνση αυτή αυξάνει επίσης και τον κίνδυνο εκδηλώσεως νοσημάτων που κυρίως εμφανίζονται μετά τη μέση ηλικία, όπως ο καρκίνος, η καρδιοπάθεια και η άνοια, και σχετίζεται με αυξημένη επιρρέπεια σε λοιμώξεις. Εν πωλής δηλαδή, πρέπει να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και σύμφωνα με αυτή τη μελέτη θα επιβραδύνουμε και τα γυρατιά. Δεν ξέρω αν είναι καλό να το επιβραδύνουμε τα γυρατιά. Βέβαια, εντάξει, όσο ζει ο καθένας, καλό είναι. Καλό δεν είναι να τα επιβραδύνουμε. Ναι, να τα επιβραδύνουμε.
Δηλαδή, μην πάμε όμως, έχω πολύ άγχος, ξέρεις. Βιάζομαι να ολοκληρώσω αυτό για να πάμε γρήγορα στη συμβουλή της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα Κυριακή, ποια είναι η συμβουλή που μας δίνει, είναι για το Σαββατοκύριακο. Για κάθε μέρα είναι αυτή η συμβουλή. Ωραία. Κάθε μέρα. Ωραία, ωραία. Κάθε μέρα πρέπει να αντανοήσουμε τον εαυτό μας. Στο τέλος κάθε ημέρας να μην σκεφτόμαστε τα αρνητικά, να μην σκεφτόμαστε τα αρνητικά σχόλια που ίσως μας κάνανε, τις δυσκολίες και τις γκρίνιες, αλλά θα πρέπει να γράφουμε κάθε μέρα κάτι θετικό το οποίο κάναμε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας. Και εσύ, Έλληνα, και εγώ και όλοι μας πρέπει να είμαστε περήφανοι για κάθε τι που κάνουμε. Έτσι ακριβώς, και άμα τα καταγράφουμε κιόλας και λέμε και ευχαριστώ, νομίζω ευχαριστώ θα μας έρθει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είμαι καλά, ευχαριστούμε που είμαστε εδώ, ευχαριστούμε που καθημερινά είστε και εσείς εδώ, ευχαριστούμε που πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ευχαριστούμε που επιστρέφουμε σύντομα. Ευχαριστούμε και εκεί για την συμβουλή και για τα ωραία θέματα υγείας. Πάμε. Καθημερινή πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε καθημερινά εδώ από τις 9 μέχρι και τις 11. Να θυμίσουμε φυσικά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500 και εμείς θα είμαστε εδώ να ακούσουμε το οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Πάμε, Έλληνα, σε μια άλλη ωραία στιγμή, σε μια άλλη αγαπημένη στιγμή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μετεωρολόγο κύριο Τάσο Αρνιακό. Κύριε Αρνιακέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Κυρία Θεοδόρου. Και κυρίως στους φίλους ακροατές της πρώτης ανάρτησης, να πούμε ότι ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι καλοκαιρινός και το Σαββατοκύριακο, καθώς αποφάσισε ο Σεπτέμβρης τελικά να φύγει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες και γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή. Πιο αναλυτικά περιμένουμε για σήμερα περιορισμένες ορατότητες τώρα το πρωί, αλλά σε λίγο και αυτές θα εξαφανιστούν. Μετά περιμένουμε γενικά έρθει ουρανό και μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε να αναπτυχθούν κάποιες αραιές νεφώσεις. Επίσης, οι άνεμοι δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν καθώς δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 αμποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Ενώ νότιο-δυτική θα είναι στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, εκεί θα φτάσουν όμως τα 5 και αργότερα τα 6. Μποφόρο υδράργυρο στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 10 το πρωί, είχε και 7-8 στις Φλόρινα, Τολεμαΐδα, Καστοριά, Κοζάνη, μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Αθήνα ακόμα 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Στα νησιά του Ιουνίου 15 έως 28, στις Κυκλάδες και την Κρήτη από 18 έως 28, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στην Αττική θα έχουμε γενικά έτσι ουρανό, αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον καιρό να εξακολουθεί να είναι καλοκαιρινός, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές, αλλά στα κεντρικά και τα βόρεια θα έχουμε κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες βροχές, αλλά γρήγορα από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ πάλι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία λόγω ακριβώς αυτών των εφόσεων στη Βόρεια Ελλάδα σημειώνει μικρή πτώση κυρίως στις βόρειες περιοχές. Στις νοτιότερες θα φλερτάρει πάλι, θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Τέλος την Κυριακή περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που θα αρχίσουν από τα δυτικά και βόρεια να πυκνώνουν και δεν αποκλείεται το απόγευμα να έχουμε κάποιες λίγες βροχές ψηλά όμως στην Πίνδο. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στις νοτιότερες θάλασσες βόρειο-δυτική 3 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα διατηρηθεί στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Άρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι κατάλληλο για κάθε είδους δραστηριότητα, ακόμα και καλοκαιρινή και καλοκαιρινό μπάνιο θα έλεγα. Αυτό ήθελα να σας πω. Μας λέτε δηλαδή θερμοκρασία, ναι, μας λέτε ότι θα κάνουμε μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, καθώς η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι στους 24-25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες για νερό. Κύριε Αρνιακέ, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Θα μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ακόμα ένα μπάνιο? Εδώ τα πράγματα αλλάζουν, δεν το βλέπω. Ήθελα λίγο να μας πείτε πώς θα μπει ο Οκτώβριος. Δυστυχώς θα μπει συννεφιασμένος και βροχερός. Φαίνεται ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα σοβαρή εγκαθίδευση του φθινοπόρου, καθώς από την Τρίτη και μετά περιμένουμε σοβαρή μεταβολή του καιρού από τα δυτικά με βροχές, με συννεφιές, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Προβλέπετε να κάνει βαρύ χειμώνα φέτος, κύριε Αρνιακέ? Με ένταση ανέμων, θα σας πω, με τα 7 μποφόρ και σε θερμοκρασία σε πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, γύρω στους 24-23 βαθμούς Κελσίου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πλησιάσουμε κοντά στους 20, δηλαδή 10 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες αυτού του Σαββατοκύριακου. Όσον αφορά το χειμώνα, δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, δεν θα ήμουν μετεωρολόγος, θα ήμουν θεός αν ήξερα αν πράγματι θα κάνει πολύ βαρύ χειμώνα όπως πολλοί εικάζουν. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον στατιστικά, αν θεωρήσουμε ότι πέρσι είχαμε έναν πολύ ήπιο χειμώνα, φέτος είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση, άρα ο χειμώνας θα είναι πιο βαρύς από τον περσινό, αλλά δεν ξέρω την σφοδρότητα και την ένταση και την έκταση του κρύου και των φαινομένων. Άρα να περιμένουμε αγωνιωδώς να θα περάσει ο βαρύς ο χειμώνας και να περιμένουμε από τώρα, Έλενα, αγωνιωδώς το καλοκαίρι. Κύριε Αρνιακέ, ούτως ή άλλως ακρίβεινε και το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, αν έχουμε βαρύ χειμώνα. Όλα ακριβήνει, όλα θα είναι επιβαρημένα. Γι' αυτό θα έλεγα, ας μην αγχωνόμαστε από τώρα, ας απολαύσουμε το σήμερα. Και έχει ο Θεός για αύριο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το άγχος των συνεχώς δυσμενών προοπτικών μας τρελαίνει ακόμα περισσότερο. Ας απολαύσουμε τη ζέστη, ας απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και βλέπουμε. Μην αγχωνόμαστε από τώρα και χαλάμε και τις ωραίες στιγμές που μας παρουσιάζονται μπροστά μας. Έχετε δίκιο. Μου αρέσει που δίνετε κι εσείς μέσα από το δελτίο τις δικές σας συμβουλές για θετική ενέργεια. Μου αρέσει αυτό, να πω. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλίμονο τώρα. Κύριε, θα το αντιμετωπίσουμε, ναι. Κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα να μας μιλάτε για τον καιρό. Σας ευχόμαστε και σε εσάς ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να κάνετε κι εσείς μπάνιο, μιας και ξέρετε ότι θα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε. Να ξεκουραστούμε λιγάκι και θετικές σκέψεις. Θετικές σκέψεις. Έτσι ακριβώς. Απολαύσουμε τον ήλιο. Έτσι ακριβώς, κύριε Αρνιακέ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ πάρα... σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, Νικολέτα, Παρασκευή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη μας εβδομάδα εδώ στην πρώτη ανάρτηση, καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις της επικαιρότητας αυτής της εβδομάδας. Τη Δευτέρα όμως θα είμαστε πάλι εδώ, Νικολέτα. Εννοείται, πιστά στο ραντεβού μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Να πούμε να μην χάσετε την Κυριακή την εκπομπή «Κάνω σινεμά» με τον Χρήστο Αρώνη και την Έλενα Θεοδόρου, όπου είναι η μοναδική εκπομπή στη Ζούγκλα, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους εσάς να κάνετε, να φτιάξετε μάλλον τη δική σας ταινία. Έλενα, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Μα μην ξεχάσουμε ότι μετά το «Ένας τρελός κόσμος» ακολουθεί η εκπομπή, η καινούργια εκπομπή της Kim Killian Infotainment. Και πολλές ακόμα εκπομπές. Και πολλές. Το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο από εκπομπές, μουσικές, ενημερωτικές. Να παραμένετε συντονισμένοι στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Και μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε τη Δευτέρα με τα πρώτα νέα του Σαββατοκύριακου, αλλά και όλες τις εξελίξεις. Πολλά φιλιά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε.